πρόβλημα της εμπορίας και εξαγωγής σημαντικών θησαυρών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου δεν είναι σημερινό. Η αδιαφορία των κατακτητών, η φτώχεια των κατοίκων και η ανυπαρξία νόμων μέχρι και τις αρχές της Αγγλοκρατίας επέτρεπαν σε διάφορους τυχοδιώχτες τυμβορύχους να μαζεύουν ανεκτήμητους αρχαιολογικούς θησαυρούς και να τους μεταπολούν σε διάφορα μουσεία του εξωτερικού. Η λαιλασία των περασμένων χρόνων όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την πολιτιστική καταστροφή που συντελείται με την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων τον Ιούλιο του 1974. Η καταστροφή και η εμπορία κυπριακών αρχαιοτήτων είναι πλέον μαζική και οργανωμένη. Ο τουρκικός στρατός και το κατοχικό καθεστώς ανέχονται και σε πολλές περιπτώσεις υποβοηθούν τη λαιλασία με σκοπό το οικονομικό κέρδος από τη μια και την αλλαγή του πολιτισμικού χαρακτήρα του νησιού από την άλλη. Πολλά ευρήματα αρχαιολογικών αποστολών, εκθέματα μουσείων αλλά και αρχαιότητες ιδιωτικών συλλογών εξάγονται παράνομα και κατακλείζουν την Ευρώπη. Όσοι από τους αρχαιολογικούς χώρους γλιτώνουν από τη λαιλασία αφήνονται στο έλεος της φύσης και στη φθορά του χρόνου. Χωρίς συντήρηση, χωρίς φροντίδα. Ό,τι κατάφερε να γλιτώσει από τα χέρια των αρχαιοκάπηλων και των βανδάλων αφήνεται να καταστραφεί σιγά σιγά. Ο νόμιμος ιδιοκτήτης είναι ανίσχυρος να αντιδράσει, αφού βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κατοχική δύναμη που όχι μόνο δεν δείχνει κανένα σεβασμό απέναντι στα αρχαιολογικά μνημεία, αλλά προσπαθεί να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη ξεπουλώντας τα. Οι κλεμμένες κυπριακές αρχαιότητες κατακλείζουν τις ξένες αγορές. Ο πολιτισμός της Κύπρου βγαίνει κυριολεκτικά στο σφυρί. Ένα μεγάλο μέρος της μανίας των κατοχικών δυνάμεων έπεσε πάνω στις εκκλησίες, οι οποίες απογυμνώθηκαν από τις θησαυρούς τους. Φορητές εικόνες, λειτουργικά σκεύη, άμφια και Ευαγγέλια πήραν το δρόμο για τα δημοπρατήρια της Ευρώπης. Πολλές εκκλησίες μετά την απογύμνωσή τους μετατράπηκαν σε στρατώνες, στάβλους, αποχωρητήρια ή κέντρα αναψυχής. Οι άλλες είτε καταστρέφονται είτε μετατρέπονται σε τζαμιά. Ο τουρκοκυπριακός τύπος κάνει εκτενή αναφορά για τους βανδαλισμούς που πραγματοποιούνται με την ανοχή των κατοχικών δυνάμεων. Η μικρή εκκλησία του Αγίου Εφημιανού χτίστηκε γύρω στο 13ο αιώνα και βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το κατεχόμενο χωριό Λύση. Είναι μονόκλητη σταυροειδής με τρούλο και το εσωτερικό της κοσμούσαν εξαίρετες στιχογραφίες του 13ου αιώνα. Μετά την εισβολή ο Τούρκος αρχαιοκάπηλος Αϊντίν Ντικμέν αποτύχησε τις στιχογραφίες και στη συνέχεια τις πούλησε σε μια οικογένεια Αμερικανών στο Χιούστον του Τέξας. Ο Αϊντίν Ντικμέν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιοκάπηλους που έδρασε με την ανοχή και τη βοήθεια των κατοχικών αρχών. Με τη βοήθεια μιας πείρας που ο ίδιος φρόντισε να εκπαιδεύσει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποτυχίζει σημαντικές στιχογραφίες από εκκλησίες και μοναστήρια και τις πουλά σε εμπόρους του εξωτερικού. Στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει τις στιχογραφίες, αρκετές από αυτές καταστρέφονται. Ένα από τα πρώτα μνημεία που αποτέλεσε στόχο των αρχαιοκάπηλων ήταν το μοναστήρι του Αντιφωνητή. Στο εσωτερικό της εκκλησίας υπήρχαν μοναδικές στιχογραφίες του 12ου και 15ου αιώνα, πολλές από τις οποίες καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν από το κατοχικό καθεστώς. Μετά το 1974, οι Τούρκοι κατέστρεψαν το εικονοστάσι και πούλησαν τις εικόνες, τα βυμόθυρα και τα φορητά αντικείμενα της εκκλησίας. Την ίδια τύχη έχουν και οι περισσότερες εκκλησίες των κατεχόμενων περιοχών. Η εκκλησία της Παναγίας της Κανακαριάς είναι χτισμένη στα ερείπια μιας βασιλικής του 5ου αιώνα, η οποία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των αραβικών επιδρομών, πιθανότατα από πυρκαγιά. Από το ναό αυτό διασώζεται μόνο η αψίδα του ιερού, πάνω στην οποία προστέθηκε η νεότερη εκκλησία που είναι τρίκλητη, βασιλική, με τρούλο. Η αψίδα ήταν διακοσμημένη με ψηφιδωτά του 6ου αιώνα, τα οποία αποκολλήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή. Τα ψηφιδωτά απεικόνιζαν τη Θεοτόκο μεταξύ των Αρχαγγέλων να κρατά στα γόνατά της τον Χριστό. Η όλη παράσταση συμπληρωνόταν με 13 μετάλλια που απεικόνιζαν τους 12 Αποστόλους και τον Χριστό Σταυρωμένο. Τα ψηφιδωτά αυτά είναι από τα λίγα που ακολουθούν την τεχνοτροπία που κυριαρχούσε στην Κωνσταντινούπολη και που παραμένουν πιστά στην ελληνιστική παράδοση. 4 από τα τμήματα του ψηφιδωτού πουλήθηκαν από τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο σε μια έμπορο τέχνη στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά από δικαστικούς αγώνες στα Αμερικανικά δικαστήρια,
τα ψηφιδωτά επιστράφησαν στο νόμιμο ιδιοκτήτη τους, την Εκκλησία της Κύπρου. Σε μια ερημική τοποθεσία στην οροσειρά του Πενταδακτύλου είναι χτισμένο το μοναστήρι της Παναγίας της Αψιθιώτισσας, το οποίο διοικητικά υπαγόταν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι χτίστηκε γύρω στον 11ο αιώνα και σύμφωνα με μεσαιωνικές πηγές αποτελούσε σημαντικό κέντρο λατρείας για χιλιάδες πιστούς. Αργότερα το μοναστήρι εγκαταλείφθηκε, όμως ο ναός του, ο οποίος είναι ο μοναδικός εξαγωνικός ναός σε ολόκληρη την Κύπρο, αναστηλώθηκε με δαπάνες του Αναστάσιου Λεβέντη. Στο εσωτερικό του ναού σώζονταν λείψανα τοιχογραφιών του 12ου αιώνα, στα οποία είχε αρχίσει να γίνεται συντήρηση. Δυστυχώς οι Τούρκοι αφαίρεσαν σημαντικές τοιχογραφίες, ενώ αυτές που δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τις κατέστρεψαν. Η εκκλησία της Παναγίας της Περγαμινιώτισσας, που βρίσκεται κοντά στο κατεχόμενο χωριό Ακανθού, είναι χτισμένη γύρω στον 11ο αιώνα και ανήκει στον τύπο της εγγεγραμμένης Σταυροειδούς Μετρούλο. Η εκκλησία χτίστηκε στα ερείπια παλαιότερου ναού, ίσως του 6ου αιώνα. Σήμερα οι πόρτες της εκκλησίας έχουν χτιστεί από το κατοχικό καθεστώς και κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα. Η καταστροφή στο εσωτερικό είναι ολοκληρωτική. Τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο. Σημαντικές τοιχογραφίες του 12ου αιώνα που κάλυπταν τους τοίχους της εκκλησίας έχουν καταστραφεί. Η αρχαιοκαπηλεία, ο θρησκευτικός φανατισμός, αλλά και η προσπάθεια του κατοχικού καθεστώτος να καταστρέψει και να αλλοιώσει τον πολιτισμικό χαρακτήρα των κατεχομένων εδαφών είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν στην καταστροφή του συνόλου σχεδόν των θρησκευτικών μνημείων. Η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς, την οποία η Τουρκία με τους εγκάθετούς της προσπαθεί να καταστρέψει. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της κληρονομιάς έχει χαθεί για πάντα. Ένας ναός ερυπωμένος στεκιμόνος, έργο χεριών που ταλισμόνησε ο χρόνος. Δύο-τρεις κολόνες, σκόρπιες πέτρες και σπασμένα μέλη και μάρμαρα παντού χορταριασμένα. Και από όσα θα έρθουν ο καιρός ανάθεμάτων, τόσα θα αφήσει από το πλήθος των πραγμάτων. Και μόνο λίγο παρελθόν πάντα θα αφήνει, όσο χρειάζονται του μέλλοντος οι θρήνοι. Αυτά που βλέπουν τώρα τα δικά μας μάτια, θα δουν και τα παιδιά μας, λείψανα κομμάτια. Από ό,τι πέρασε και από ό,τι έναν καιρό, χτίσαμε πέτρα κατιόντα από πυλό.